Νατάλια Άγκρη, όπου είναι καλύτερος ο Παπαδόπουλος. Θέλω να το Παπαδόπουλος εδώ τον παρέσυρε εκεί όπου είχε πλεονέκτημα, αλλά δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί. Το μόνιμο ένιγμα του Ολυμπιακού. Εδώ παίξει ο Ολυμπιακός με τα τέταρτα του Άγκρη. Τώρα τον Παπαδόπουλο απέναντι στον Σεραφέ. Πολύ ωραία πάσα και σε εντελώς ανενόχλητος ο Ολυμπιακός έχει το μακρινό σου σε αυτά τα πρώτα. Παλόπουλος απέναντι σε δύο. Άλλη μια ωραία πάσα. Δεν μπόρεσε να τιμωρήσει διότι προσαρμόστηκαν οι Ισπανοί. Τα γνωστά τρίκ του Παπαδόπουλου αυτή τη φορά δεν. Σπανούλης βρίσκει τον Σεραφέν μπροστά του. Συνεργάζεται πολύ ωραία με τον Παπαδόπουλο. 11-15 από τον Λάζαρο. Διακό. Παπαδόπουλος, ναι, θα βάλει το καλάδι, 11-17, και γίνεται κάτοχος της μπάλας, έξοχη ασίστ στον Άντιτς. Ο Ολυμπιακός ξεδιπλώθηκε καταπληκτικά με αφετηρία του κλέψιμο, το κλέψιμο του μικρού του Κατσίβελη στη σέντρα. Ο Παπαδόπουλος έγινε αιχμή μπροστά, υποδέχτηκε την μπάλα, πάσαρα στον ελεύθερο Άντιτς. Ο Ολυμπιακός στο σύν 8, και σε ελεύθερος. Ο Παπαδόπουλος κάνει καταπληκτική δουλειά, διότι κάθε φορά που γίνεται κάτω από την μπάλα πίσω στο παρκέ, ο Παπαδόπουλος από την Κέσσελ, φρίκεται της αντιπάλης. Ο Παπαδόπουλος ανακακίνητος, δεν έχει παίξει καθόλου ακόμα ο Χάιν. Άλλη μια καλή πάσα από τον Λάζαρο, πέρασαν εκμετάλλευτοι, ο ίδιος ανανεώνει όπως πρέπει η θέση. Αναλαμβάνει να επιτεθεί απέναντι στον Δόρση, καλός αμυντικός. Αλλά εδώ ο Παπαδόπουλος αποδεικνύει ότι τα κόλπα του είναι αποτελεσματικά. Εξέλιξης. Πέταξε μπάλα διότι δεν είχε χρόνο για οτιδήποτε άλλο. Ο Παπαδόπουλος ανανεώνει και παίρνει τις δύο βολές με το έτσι θέλω από τον Δόρση, πρωταγωνιστή στο αγώνα για τον Ολυμπιακό, έστω και αν έχει. Παρά ήταν εύκολο αυτό το καλάθι των Ισπανών μέσα σε οργανωμένη άμυνα. Όμως ο Ολυμπιακός χτύπησε περίπου με τον ίδιο τρόπο. Άλλη μια ασίστ του Παπαδόπουλου στο πρίντεζι και ο Παπαδόπουλος